Πάμε να δούμε τον Νίκο τον Γιαπρακά, να τον καλημερίσουμε, να ανοίξουμε στην Πάτρα. Να ανοίξουμε ένα μεγάλο θέμα. Θα δούμε στο Skype μας και την κυρία Ιουλία Σιροκώστα. Είναι διευθύντρια του ΕΣΥ στο νοσοκομείο του Ρίου, παθολόγος. Το θέμα τι αφορά? Αφορά το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι που πάνε σε νοσοκομείο, νοσηλεύονται και δεν έχουν να φύγουν. Δεν έχουν να πάνε πουθενά μετά. Άρα τους κρατάνε στα νοσοκομεία. Είναι τρομερό αυτό. Είναι απίστευτο το συζητάμε. Ότι μπαίνουν για να νοσηλευτούν. Και μετά τη δεύτερη μέρα που πόσο να νοσηλευτεί κάποιος, τρίτη μέρα παραμένει μέσα στο, γιατί δεν έχει που να πάει. Δεν έχει που να πάει. Έχουμε τέτοια περίπτωση. Θα μας την περιγράψει ο Νίκος, ο Γιαπρακάς, και θα μας εξηγήσει συνέχεια η κυρία Σιροκώστα. Έλα, Νίκο. Καλημέρα. Πραγματικά έτσι είναι τα πράγματα και μάλιστα το περιστατικό αυτό αποκαλύφθηκε όταν ο Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας, ο κύριος Μαραγκός, σε μια επιστολή του, σε μια ευχαριστήρια επιστολή, αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί είναι πολλοί γιατροί και πολλές οι υπηρεσίες οι οποίες προσπάθησαν να βρουν άκρη για να μπορέσουν να βοηθήσουν έναν άνθρωπο ο οποίος νοσηλευόταν για 4 ολόκληρα χρόνια στο νοσοκομείο του Ρίου. Γιατί ο άνθρωπος αυτός δεν του έδιναν εξτήριο, γιατί δεν είχε πού να πάει. Δεν υπήρχε καμία αρμόδια υπηρεσία να μπορέσει να τον βοηθήσει, καμία δομή προκειμένου να απευθυνθούν η κοινωνική υπηρεσία του νοσοκομείου για να πάρει αυτόν τον άνθρωπο και να έχει κάπου να βάλει το κεφάλι του. Ένα κεραμίδι. Αυτό, Νίκο, δυστυχώς, ήταν σε συνεννόηση προφανώς με το νοσοκομείο, έτσι. Σαφώς. Ναι. Οι γιατροί δεν έδιναν εξιτήριο να φύγει ο άνθρωπος αυτός, δείχνοντας έτσι και το ανθρώπινο πρόσωπό τους. Έτσι. Ναι. Δεν μπορούν να αφήσουν έναν άνθρωπο να βγει στο δρόμο, να μην έχει που να πάει. Βέβαια, από την άλλη, υπάρχουν και ζητήματα άλλα τα οποία δημιουργούνται. Οι κοινωνικές υπηρεσίες του κράτους τι κάνουν προκειμένου? Η κοινωνική υπηρεσία του νοσοκομείου, να σας πω ότι προσπάθησε να βρει, να επικοινωνήσει με κάποια δομή. Δυστυχώς όμως δεν υπήρχε κάποια δομή η οποία να ανταποκριθεί στο κάλεσμα της κοινωνικής υπηρεσίας για να διαπαιδευτεί κάποιον τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος αυτός κατέληξε. Και δεν είναι ο μόνος. Η κυρία Σιροκώστα έχει ασχοληθεί με το θέμα και ξέρει πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Για να μας τα πει λίγο, κυρία Σιροκώστα. Για πέστε μας, κυρία Σιροκώστα. Εσείς αναγκαστικά δεν του δίνατε εξιτήριο, έτσι? Καλημέρα και από μένα. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Είστε καλά. Είναι και σας ευχαριστώ πολύ που θίγεται ένα θέμα το οποίο πράγματι μας απασχολεί αρκετές φορές, διότι στη χώρα μας και η κοινωνική πολιτική δυστυχώς έχει θέματα και δεν υπάρχουν και δομές, αυτό που λέμε δομές χρονίως πασχόντων. Ειδικά για μια περίπτωση όπως αυτή, η οποία ήταν ένας άνθρωπος αλλοδαπός, ο οποίος δεν είχε άμκα, όπου ειλικρινά όταν δεν έχεις άμκα δεν έχεις σχεδόν καμία επιλογή στη χώρα και αναγκαστήκαμε για αρκετό καιρό να φιλοξενήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είχε βέβαια ένα χρόνιο πρόβλημα υγείας, δεν μπορούσε δηλαδή να αυτοεξυπηρετηθεί και να φύγει να πάει στο σπίτι του. Δεν είχε Τι πρόβλημα υγείας είχε? Αυτός είχε υποστεί ένα κεφαλικό και ο άνθρωπος ήταν σχεδόν παραπληγικός. Μιλούσε, επικοινωνούσε, αλλά δεν είχαμε τη δυνατότητα, δεν μπορούσε να αυτοεξυπηρετηθεί. Άρα, για να καταλάβουμε, δεν μπορούσε να φύγει από το νοσοκομείο εύκολα. Μόνος του από το νοσοκομείο δεν μπορούσε να φύγει. Έπρεπε να πάει σε μια δομή φιλοξενίας, όπως είναι τα κέντρα κεφαλικών που ιδρύθηκαν τώρα. Δεν ιδρύθηκαν 17 κέντρα. Σε δομή η οποία να τον προσέχει και να νοσηλεύεται στην ουσία. Αυτές οι δομές δεν μπορούσαν να τον πάρουν τώρα, επειδή δεν έχει άμυκα, είναι το πρόβλημα. Οι δομές χρειάζεται μια συγκεκριμένη διαδικασία και οπωσδήποτε χρειάζεται άμυκα για να μπορέσει να καλύψει τα έξοδα ο ΕΟΠΗ. Η κοινωνική υπηρεσία του νοσοκομείου ασχολήθηκε πολύ σοβαρά και έκανε πολύ μεγάλες προσπάθειες. Και δεν είναι όμως μόνο αυτό το περιστατικό. Δυστυχώς φαίνεται ότι περίπου ίσως και 500 τέτοια περιστατικά να υπάρχουν σε όλη τη χώρα που διαμένουν και χρόνια στο νοσοκομείο. Είχαν γίνει καταγγελίες. Αυτοί είναι άνθρωποι, συγγνώμη για να καταλάβουμε, κυρία Σιροκώστα, είναι άνθρωποι που δεν έχουν άμκα όλοι ή είναι και άλλες περιπτώσεις? Υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν άμκα, αλλά που δεν μπορούν να πάνε σε κάποια δομή γιατί οι δομές είναι περιορισμένες και ο αριθμός αυτών που μπορούν να εξυπηρετηθούν, μάλιστα, είναι περιορισμένος. Υπήρχε κάποιο. Έτσι, εσείς λοιπόν, συγγνώμη, σας διακόπτω για να το καταλαβαίνουμε. Εσείς λοιπόν αναγκάζεστε ως νοσηλευτικό προσωπικό, ως ιατρικό προσωπικό, να λέτε, να μην τους κάνετε, να μην τους διώχνετε από το νοσοκομείο, να μην φεύγουν από το νοσοκομείο, ενώ μπορούν να φύγουν νοσοκομιακά, όπως καταλαβαίνω.
μόνο και μόνο για να έχουν κάπου να μείνουν, όπως καταλαβαίνετε, τελικά. Κοιτάξτε, το Πανεπιστημιακό του Ρίου είναι τριτοβάθμιο νοσοκομείο, οπότε λογικά δεν έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας τέτοιων περιστατικών. Οφείλει να τελειώσει η νοσηλεία και να πάρει εξιτήριο, γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση στις κλίνες που έχουμε στο νοσοκομείο. Άρα πώς έμενε. Παρ' όλα αυτά είναι θέμα ανθρωπισμού, δηλαδή πώς τώρα να διώξει έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει... Που να πάει. Το καταλαβαίνουμε απολύτως. Και αντιμετωπίζει και στον Αγιανδρέα υπάρχουν τέτοια περιστατικά, δηλαδή στο Νομαρχιακό Νοσοκομείο και στην περιφέρεια. Πόσο καιρό μπορεί να μένουν στα νοσοκομεία αυτοί οι άνθρωποι? Κοιτάξτε, αυτός έμεινε 4,5 χρόνια. Είχαμε ένα άλλο περιστατικό στην Ορθοπαιδική, ο οποίος είχε μείνει 6,5 χρόνια 6,5 μέσα. Χρόνια. Ένα παιδί τέτραπληγικό, που μετά όμως τότε είχε ανοίξει κλινική αποκατάσταση και είναι ο πρώτος ασθενής που είχαμε νοσηλεύσει. Και μετά κιόλας πήγε πολύ καλά και από την κλινική αποκατάσταση. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι δεν υπάρχουν και δομές χρονίων πασχόντων, αλλά δεν υπάρχουν και δομές αποκατάστασης, που είναι πολύ σημαντικό. Στην Πάτρα υπάρχει η μόνη πανεπιστημιακή κλινική αποκατάστασης, η οποία έχει τη δυνατότητα νοσηλείας 22 ατόμων και έχει μόνο 8 λειτουργικά κρεβάτια, γιατί λείπει το απαραίτητο προσωπικό. Κυρία Σιροκώστα, είναι δηλαδή πολύ μεγάλο το θέμα. Προφανώς είναι μεγάλο, γιατί δεν έχει ξενοδοχεία τα νοσοκομεία και δεν έχει ξενοδοχεία ανθρωπισμού. Γιατί το κάνουν με την ανθρωπιά τους το κάνουν οι άνθρωποι. Δεν το κάνουν για καλό το κάνουν. Για καλό το κάνουν. Αλλά πρέπει να βρεθεί τρόπος να φιλοξενούνται αυτοί οι άνθρωποι σε δομές. Δηλαδή και ο Δήμος πρέπει να κινητοποιηθεί. Όλοι. Και το κράτος και τα υπουργεία, όλοι. Γιατί καλά είπατε ότι στερεί ένα κρεβάτι από έναν άλλον άνθρωπο. Μπράβο. Δεν το λέμε κάποιο με καλά κάνετε κάτι... και μπράβο σας γι' αυτό. Γιατί εφόσον είναι στο νοσοκομείο δεν μπορείς να μην του παρέχεις και τη φροντίδα και το νοσηλευτικό προσωπικό και την καθημερινή του περιποίηση και να φάει, να πιει. Δηλαδή κάποιος πρέπει να ασχοληθεί. Μην παρεξηγηθούμε. Δεν λέει κανείς να το πετάξει στον δρόμο. Καλά κάνατε και μπράβο σας, κατά τη γνώμη μου. Αλλά εδώ αναδεικνύεται πολύ εύκολα τα μία παθογένεια του συστήματος. Για ανθρώπους οι οποίοι είναι παρκαρισμένοι κυριολεκτικά και αφημένοι σε νοσοκομεία και επαφίονται στον πατριωτισμό. Δεν έχουν δικούς ανθρώπους να ασχοληθούν. Δεν πρέπει να ασχοληθεί κεντρικά το κράτος. Κεντρικά το κράτος με αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και ειλικρινά σας ευχαριστούμε πολύ που το θίγετε, διότι οι δομές χρονίου πασχόντων είναι πολύ σημαντικές. Είναι πολλοί άνθρωποι που είναι αυτό που λέμε τελικού σταδίου και που αναγκάζονται να μένουν στα νοσοκομεία χωρίς να μπορούν επί της ουσίας να τους παρέχεις νοσηλευτική ιατρική φροντίδα. Δηλαδή δεν χρειάζεται τόσο αυτό όσο μία δομή η οποία με όμορφο τρόπο φιλόξενα θα τους, χωρίς να θίγουν τον ανθρωπισμό μας και να διατηρούν δηλαδή την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Ακριβώς. Και να μπορεί να παραμείνει εκεί ένας ασθενής ο οποίος δυστυχώς ή δεν έχει μεγάλο προσδόκιμο ή δεν μπορείς να του κάνεις κάτι παραπάνω. Φωστό. Ειδικά σε ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο. Εννοείται. Αλλά δεν λείπουν τελείως αυτές οι δομές. Δηλαδή, θα το αναδείξουμε το θέμα, να ξέρετε, κυρία Σιροκώστα. Και θα είμαστε και σε επικοινωνία και με τον Νίκο που το ανέδειξε πρώτος. Και ο Νίκος πρέπει να έρθει και από εκεί να κάνει ρεπορτάζ. Εκεί στο νοσοκομείο, κάποια στιγμή. Γιατί έχει αξία αυτό. Έχει πάρα πολύ περιπτώσει που μένουν ακόμα στο νοσοκομείο. Και με την κοινωνική υπηρεσία, γιατί πράγματι η κοινωνική υπηρεσία δική μας ασχολήθηκε πάρα πολύ με το περιστατικό. Δεν είναι δηλαδή ότι. Δεν αποτελεί μομφή για σας, σε καμία περίπτωση. Τουναντίον. Παράσημο ανθρωπισμού είναι. Αλλά δεν πρέπει το κράτος να επαφίεται στον πατριωτισμό, στον ανθρωπιστικό πατριωτισμό των εργαζομένων. Πρέπει κεντρικά να τα λύνει αυτά τα θέματα. Ναι. Λοιπόν, και καλά κάνετε και τα αναδεικνύετε. Και αυτόματα. Και αυτονόητα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Καλή μέρα μας. Γεια σας, κύριε Σιροκώστα. Νίκο, ευχαριστούμε, φίλε. Η κυρία Ιουλία Σιροκώστα, παθολόγος και διευθύντρια στο νοσοκομείο του Ρίου.